αν ξαναζούσα, θα ήθελα να έχω την ίδια διαδρομή. Και σαν φύλαθλος όταν ήμουν νέο παιδί, και σαν ποδοσφαιριστής αργότερα, όταν τελείωσε την ιατρική, να είμαι γιατρός της ομάδος από το 1975. Και είχα και μία περίοδο, γύρω στους 8-9 μήνες, όπου έκανα και παραγωγική, είχα και παραγωγική θέση, ήμουν και πρόεδρος της ομάδος. Και ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Θα επαναλάβω, όπως όλοι επαναλαμβάνουν, τη μεγάλη πορεία της ομάδος κατά τη διάρκεια του κυπέλου UEFA, όπου φτάσαμε στα ημιτελικά. Ίσως αυτή ήταν η πιο καλή περίοδος ποδοσφαιρικά. Αλλά θεωρώ τα 4-5 χρόνια που είχαμε προπονητή το Φάντροκ ήταν τα πιο αποδοτικά, τα πιο σωστά ποδοσφαιρικά. Και ίσως το μεγαλείο του Λουκά του Μπάρλου, του άρχοντα αυτού της ελληνικής κοινωνίας, σημάδεψε σοβαρά όλους μας. Εντάξει, είναι πάρα πολλά που έχουν μείνει στην καρδιά μου μέσα, αλλά αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω ένα, νομίζω είναι η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτό είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι που με γεμίζει χαρά μέσα μου, υπερηφάνεια, και λέω μέσα μου ότι έπρεπε να προσφέρω ακόμα περισσότερα από ό,τι προσέφερα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Μπορώ να θυμηθώ μεγάλες στιγμές, όπως και το παιχνίδι με την QPR που πήγαμε στα ημιτελικά, που φτάσαμε τότε, που μπήκαμε στο κύπελλο UEFA. Που έπαιξα τραυματίας, που δεν ήταν απ' έξω και έπαιξα και συμμετείχα με 2 γκολ. Είναι οι τίτλοι, είναι το 6-1 με τον Ολυμπιακό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ντάκ που πήραμε το 78, είναι πολλά. Είναι το κύπελλο το 83. Είναι στιγμές πάρα πολύ μεγάλες και βεβαίως, όπως είπες, είναι το επιστέγαμα όλων αυτής της προσπάθειας για μέσου ΑΕΚ βέβαια, να με καλέσουν επίσημα στη Μικτή Ευρώπη και στη Μικτή Κόλλη. Αυτή είναι η Άγια. Η Άγια, η μεγάλη Άγια την κάναμε εμείς, οι μεγάλοι παίχτες. Δεν γίνεται με μικρούς παίχτες η ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να κάνει μεγάλη παίχτες για να κάνει τη μεγάλη ομάδα. Η καλύτερη στιγμή είναι τα 11 μου χρόνια που πέρασα στην ΑΕΚ, έστω και αναπληρωματικός. Όποτε μου δινόταν ευκαιρία έπαιζα μέσα και έπαιζα το ποδόσφαιρό μου, άσχετα αν ήμουν παγκίτης ή δεν ήμουν.